Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV. Ξεκινάμε το δελτίο απόψε με μια συζήτηση με τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, υποψήφιο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, υποψήφιο για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Κατρίνη, ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Πώς είστε? Καλησπέρα κύριε Ντόκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, θα πάμε βέβαια και στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ, στην πολιτική επικαιρότητα, αλλά θα ξεκινήσουμε με την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Ουάσιγκτον. Σε θετικό κλίμα αυτή η συνάντηση, όμως ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι το κυπριακό. Το αγκάθι των σχέσεων με την Τουρκία είναι το κυπριακό, 50 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Κύριε Κατρίνη, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα ελληνοτουρκικά? Κοιτάξτε κύριε Ντόκα, νομίζω ότι προκάλεσε τουλάχιστον θα έλεγα αμηχανία, για να μην πω αλγινή εντύπωση, το γεγονός ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όταν συναντήθηκε με τον κύριο Ερντογάν, μίλησε για το θέμα της Κύπρου αναφερόμενος σε τραγωδία, ως σαν να ήταν μια φυσική καταστροφή. Δεν ήταν όμως μια φυσική καταστροφή, μια τραγωδία. Μιλάμε για μια παράνομη εισβολή και κατοχή τμήματος ανεξάρτητης χώρας της Κύπρου από την Τουρκία. Αυτό λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης, δεν ξέρω για ποιους λόγους, δεν θέλησε να το πει η παρουσία του κύριου Ερντογάν. Το κυπριακό όμως δεν είναι, κύριε Ντόκα, ένα διμερές πρόβλημα. Είναι ένα διεθνές πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα που αφορά το σύνολο του ελληνισμού και θα πρέπει σε κάθε δημόσια τοποθέτηση, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και οι Έλληνες διπλωμάτες, να υπενθυμίζουν ότι αυτό που έγινε στην Κύπρο είναι αυτό ακριβώς που έχει γίνει με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, στο οποίο η Ελλάδα έχει πάρει θέση. Άρα, το κυπριακό για το ΠΑΣΟ είναι ένα ζήτημα αδιαπραγμάτευτο. Θα πρέπει κάθε φορά η ελληνική κυβέρνηση, γιατί έτσι πρέπει να φέρεται, να το θέτει στη συζήτηση ως διεθνές ζήτημα προς επίλυση και όχι όπως κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, να αναφέρει το κυπριακό ως σαν να είναι ένα ζήτημα που αφορά μόνο την Κύπρο και την Τουρκία. Μάλιστα. Είμαι μαζί σας σε αυτό. Είναι ανοιχτή πληγή το κυπριακό. Δεν είναι δυνατόν μια ευρωπαϊκή χώρα να είναι διχοτομημένη. Δεν γίνεται. Είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη η οποία είναι στα δύο. Ναι. Πρέπει να υπάρχει μια αίσθηση του ελληνισμού. Εδώ ο ελληνισμός είναι αδιαίρετος. Δεν μπορεί η Ελλάδα να εγκαταλείπει την Κύπρο και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή στις δημόσιες συζητήσεις, δεν ξέρω αν αυτό υποκρίνεται κάποια άλλη σκοπιμότητα, η ελληνική κυβέρνηση να κάνει ότι ξεχνά το θέμα του Κυπριακού. Δεν μπορεί να υπάρχει κατοχικό στρατός σε μια χώρα της Ευρώπης σε καμία περίπτωση. Όπως είπατε πολύ ορθά, αντιδρά η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον τρόπο που αντιδρά και εντονότερα, ίσως λένε κάποιοι, στην εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. Όμως έχουμε 50 χρόνια εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα τώρα εδώ, στο ΠΑΣΟΚ. Να ξεκινήσουμε με την υποψηφιότητά σας, κύριε Κατρίνη. Εσείς υπήρξατε όσο καιρό δεν ήταν στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, επικεφαλής του κόμματος στο Κοινοβούλιο. Με επιτυχία, λένε πολλοί. Πώς πήρατε την απόφαση να είστε υποψήφιος για την Προεδρία τώρα του ΠΑΣΟΚ, κύριε Κατρίνη? Να πούμε δύο λόγια γι' αυτό. Κύριε Ντόκα, κοιτάξτε, εγώ ζήτησα το ΠΑΣΟΚ να πάρει δύο σημαντικές πολιτικές αποφάσεις. Πρώτον, να καθορίσει το πολιτικό στίγμα, να δει με ποιους είναι, για ποιους είναι και ποιους εκπροσωπεί. Και το δεύτερο, να πάρει μια πολιτική απόφαση για το αν θα συνεχίσει την πορεία του ή θα πάει σε μια λογική συζήτηση και σύγκληση με άλλες όμορες προοδευτικές δυνάμεις. Μάλιστα. Η Κεντρική Επιτροπή αποφάσισε να πάμε σε εκλογές. Εγώ λοιπόν τι λέω, συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία με πολιτικές προτάσεις, με πολιτική πλατφόρμα. Και λέω τα εξής απλά πράγματα. Πρώτον, δεν συμβιβάζομαι με ένα κόμμα του 13 και 15% που παλεύει μεταξύ δεύτερης και τρίτης θέσης. Δεύτερον, πιστεύω ότι η ελπίδα και η προοπτική αυτή τη στιγμή γεννάται μόνο από μια πλατιά δημοκρατική παράταξη που ναι, είναι εκλογική απειλή για τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι, είναι ικανή να κυβερνήσει τη χώρα, αλλά είναι ένα κόμμα εξουσίας το οποίο έχει μια δυναμική. Και τρίτον, το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι δεν προσφέρεται ως πιθανός εκλογικός εταίρος ή κυβερνητικός μπαντέρ για τη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, το οποίο εγώ υπερασπίζομαι, ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο παίρνει πρωτοβουλίες για να φτιάξει μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη, ένα ΠΑΣΟΚ που δεν συμβιβάζεται με δεύτερη τρίτη θέση ή χαμηλά ποσοστά και ένα ΠΑΣΟΚ που σαφώς οριοθετείται από τη Νέα Δημοκρατία,
θα ξεδιπλωθούν μια σειρά από πολιτικές προτάσεις που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Μην ξεχνάτε ότι εγώ έχω μεγαλώσει και εκλέγομαι στην ελληνική επαρχία. Άρα ξέρω τα προβλήματα αγροτών, γεωργών, κτηνοτρόφων και των ανθρώπων της υπαίθρου που αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι. Βεβαίως να μιλήσουμε για τις επιχειρήσεις που έχουν αποκλειστεί από όλα τα εργαλεία χρηματοδότησης και από τις τράπεζες. Να μιλήσουμε για τα εθνικά θέματα, όπως σας είπα πριν, θέτοντας τις κόκκινες γραμμές της χώρας και πάγια θέματα ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Και σίγουρα θα πρέπει να βάλουμε τα ζητήματα που αφορούν και το δημογραφικό, αλλά και την αυτονομία της πολιτικής μας συμφέροντα. Όλα αυτά τα θέματα, εύχομαι και ελπιστώ, να είναι προϊόν συζήτησης στο επόμενο διάστημα, γιατί οι πολίτες πρέπει να ακούσουν, να επιλέξουν και βεβαίως το κυρίαρχο είναι να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Άρα η εκλογική διαδικασία του Πασόκ θα πρέπει να έχει και στήριξη και συμμετοχή των πολιτών, ακριβώς για να έχει και πολιτικό αποτέλεσμα. Επανακαθορισμό στίγματος λέτε. Το Πασόκ πρέπει να κινηθεί περισσότερο προς το κέντρο ή περισσότερο προς την αριστερά, κύριε Κατρίνη, για να επανακαθοριστεί το στίγμα του? Πού πρέπει να υπάρξει επανακαθορισμός του στίγματος του Πασόκ? Προς το κέντρο ή προς τα αριστερά, στη συγκυρία, σε αυτή τη φάση? Κύριε Ντοκά, εδώ δεν θα μιλήσουμε με γωνίες ή πλευρές. Εδώ θα μιλήσουμε με την πραγματικότητα που βιώνουν εκατομμύρια πολίτες στη χώρα. Το Πασό στηρίχθηκε για πάρα πολλά χρόνια σε υπαρκτές και ευρύτατες κοινωνικές δυνάμεις. Τις εξέφρασε αυθεντικά και αυτές οι δυνάμεις έδωσαν δύναμη στο Πασόκ να κυβερνήσει και να αλλάξει τη μοίρα των πολιτών και τη ζωή του τόπου. Άρα, εδώ και πάλι το Πασόκ πρέπει να πάρει μια πρωτοβουλία, να φτιάξει μια μεγάλη παράταξη, να συνθέσει, να ενώσει, να διεκδικήσει την διακυβέρνηση και να νικήσει στις επόμενες εκλογές. Ακριβώς γιατί ο κόσμος, στέλνοντας το μήνυμα των ευρωεκλογών ότι κουράστηκε με τον κύριο Μητσοτάκη και με τα πρόσωπα που απαρτίζουν την κυβέρνησή του, στέλνει ταυτόχρονα ένα μήνυμα ότι θέλει μια άλλη κυβέρνηση που θα κάνει μια διαφορετική πολιτική για τον τόπο. Άρα αυτό το μήνυμα το Πασόκ ως μια δρόσα και δυναμική πολιτική παράταξη με μεγάλη παρακαταθήκη στον τόπο, είναι κυβωτός της δημοκρατικής παράταξης το Πασόκ, πρέπει αυτό το μήνυμα να το μεταφράσει σωστά και βεβαίως να το οδηγήσει σε μια μεγάλη παράταξη που μπορεί να συνθέσει και να συνενώσει τις ελπίδες και τις προσδοκίες όλων των δημοκρατικών πολιτών και όχι μόνο αυτών που ψήφισαν Πασόκ σε ευρωεκλογές, αλλά βεβαίως μια πολύ ευρύτερη γκάμα δημοκρατικών πολιτών. Πώς τοποθετήστε στο ζήτημα που έχει ανακύψει τα τελευταία 24 ώρα με το καταστατικό του Πασόκ και το ασυμβίβαστο, κύριε Κατρίνη? Τι λέτε εσείς? Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω σε αυτό καμία αναστολή. Θεωρώ ότι ο κύριος Δούκας μπορεί να είναι υποψήφιος πρόεδρος του Πασόκ. Εμένα όμως δεν θα με ενδιέφερε το άρθρο του καταστατικού και η κρίση του άρθρου. Περισσότερο θα με ενδιέφερε η κρίση των πολιτών. Και τι εννοώ? Ότι αυτή τη στιγμή είναι δύο ρόλοι που είναι πολύ σοβαροί, είναι πολύ απαιτητικοί και μιλάω και για το ρόλο του Δημάρχου Αθηναίων και για το ρόλο του υποψηφίου πρόεδρου του Πασό. Και είναι φυσιολογικό οι πολίτες, κύριε Ντόκα, να έχουν απαιτήσεις για αυτούς τους ρόλους και βεβαίως να κρίνουν και τα πρόσωπα για κατά πόσο υπηρετούν αυτούς τους ρόλους. Άρα περισσότερο εγώ θα ενδιαφερόμουν για την κρίση των πολιτών στο κατά πόσο ανταποκρίνουμε στις απαιτήσεις των δύο αυτών σοβαρών και απαιτητικών ρόλων παρά για το θέμα της ερμηνείας του άρθρου καταστατικού. Το κατανοώ. Λέτε ή εκφράζετε τέλος πάντων ένα προβληματισμό ότι κανείς δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικός δήμαρχος και την ίδια στιγμή πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ? Κοιτάξτε, αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες. Την προσωπική σας άποψη όμως. Το καταλαβαίνω για τους πολίτες. Την προσωπική σας άποψη. Μπορεί να είναι κανείς αποτελεσματικός και δήμαρχος και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ? Εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση. Όλοι κρίνονται, όλοι θέτουν τις υποψηφιότητες, τα προγράμματα και τις πολιτικές τους θέσεις και θέλω να πιστεύω ότι θα κρυθούν πάνω στο πεδίο των πολιτικών προτάσεων. Για την κατά πάσα βεβαιότητα υποψηφιότητα της Άννας Διαμαντοπούλου, κάποια στιγμή εκφραστήκατε με έναν τρόπο τον οποίο θα ήθελα λίγο να εστιάσουμε σε αυτόν. Είπατε ότι στο Πασόκ κάποιοι έχουν ευνοηθεί ως υπουργοί και από ένα σημείο και μετά φλέρταραν και στήριξαν επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μιλούσατε ξεκάθαρα για την Άννα Διαμαντοπούλου?
Κύριε Ντογκά, κοιτάξτε, εγώ δεν θα μιλήσω ποτέ για πρόσωπα και συνυποψηφίους. Εγώ μιλάω πολιτικά, λέω τις δικές μου προτάσεις και τις δικές μου απόψεις. Και οι δικές μου απόψεις είναι ξεκάθαρες και στοχευμένες. Εγώ λοιπόν θέλω ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο δεν θα έχει στόχο μικρά ποσοστά και δεύτερη τρίτη θέση. Θέλω ένα ΠΑΣΟΚ που θα πάρει πρωτοβουλία για μια μεγάλη παράταξη που μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και να ασκήσει διακυβέρνηση κατά καλό των πολιτών. Και μιλάω για μια παράταξη η οποία έχει διακριτό στίγμα από τη Νέα Δημοκρατία που είναι ο παραδοσιακός ιδεολογικός μας αντίπαλος. Αυτό είναι το τρίπτυχο με το οποίο εγώ κατέρχομαι στην εσωτερική εκλογική αναμέτρηση, αντιλαμβανόμενος πλήρως τη σοβαρότητα της διαδικασίας και την ευθύνη μου απέναντι και στους ψηφοφόρους και τα μέλη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στο σύνολο των δημοκρατικών πολιτών, οι οποίοι βλέπουν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την εσωτερική διαδικασία, γιατί πραγματικά πιστεύουν και οι ίδιοι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη παράταξη που μπορεί να αρθρώσει προγραμματικό λόγο και να έχει μια πρόταση που τους αφορά, που βελτιώνει τη ζωή τους, που κάνει την καθημερινότητά τους λίγο καλύτερη, πέρα και πάνω από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, οι οποίες έχουν εξαντληθεί και δεν έχουν φέρει κανένα αποτέλεσμα. Είναι πολλές οι υποψηφιότητες στο ΠΑΣΟΚ για αυτή την κάλπη, κύριε Κατρίνη. Είναι 7 πιθανότητα με την Άννα Δημοτοπούλου, κατά πάσα βεβαίως, θα είναι 8. Είναι πολλές. Κοιτάξτε, και την προηγούμενη αναμέτρηση ήταν αρκετές υποψηφιότητες και πάντα όλες οι υποψηφιότητες κρίνονται ναι. και αποτιμούνται επί του πεδίου. Άρα δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση, δεν θεωρώ Μάλιστα. ότι είναι το πρόβλημα. Μα είναι πρόβλημα μόνο αν οι υποψηφιότητες δεν συνδεθούν με πολιτικές θέσεις και προτάσεις. Μάλιστα, κατανοητό. Πώς ήταν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών τώρα και με την απόσταση του χρόνου για το ΠΑΣΟΚ? Πώς το χαρακτηρίζετε έτσι με 3-4 λέξεις, κύριε Κατρίνη? Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν κάποια δεδομένα για την ΕΚΑ. Το πρώτο είναι ότι έχουμε μια αποχή πάνω από 60% και αυτό ναι. είναι κάτι που πραγματικά πρέπει να μας απασχολεί. Και το δεύτερο είναι ότι μετά τη συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές και την συντριβή της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές με την περαιτέρω πτώση του ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ δεν μπόρεσε να κεφαλοποιήσει πολιτικά αυτές τις δύο καταστάσεις και αυτό επίσης είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολεί. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που πάντα έθετε υψηλούς στόχους. Είναι ένα κόμμα το οποίο πάντα μπορούσε να εκφράσει ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις και προσδοκίες. Άρα αυτή τώρα είναι η αποστολή του ΠΑΣΟΚ, λαμβάνοντας το μήνυμα να πάρει την πρωτοβουλία, να δημιουργηθεί μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη, με ηγέτητα δύναμη βεβαίως το ΠΑΣΟΚ, που θα μπορέσει να κάνει μια άλλη πολιτική για τους πολίτες που σήμερα ασφιχτιούν και χάνουν δικαιώματα. Είναι εφικτή μια δημιουργία μιας μεγάλης ενιαίας κεντροαριστεράς με ηγέτιδα δύναμη το ΠΑΣΟΚ, λέτε εσείς, με ηγέτιδα δύναμη το ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο Στέφανος Κασελάκης. Έτσι όπως εξελίσσεται η ιστορία αυτή, είναι ρεαλιστική η δημιουργία μιας ενιαίας κεντροαριστεράς στο επόμενο διάστημα? Κοιτάξτε, όλα είναι πιθανά και όλα μπορούν να γίνουν αρκεί να υπάρχει πίστη στο εγχείρημα. Αυτό σημαίνει ότι αν ο κόσμος, η βάση και όχι οι ηγεσίες, γιατί αυτό δεν περνάει μέσα από τις ηγεσίες, κύριε Ντόπι. Ναι. Αυτό είναι μια πολιτική διαδικασία προγραμματική, η οποία περνάει από τη βάση μέσα από μια προγραμματική συζήτηση πάνω σε θέματα που αφορούν τους πολίτες και όχι σε μια συγκόλληση κορυφής, η οποία δεν αφορά κανέναν πολίτη που σήμερα είναι απογοητευμένος από το πολιτικό σύστημα. Άρα, εδώ, όπως και στην πρόθεση της πιστείας υπήρχε αυτή η συνυπογραφή κατά από το ίδιο κείμενο, εγώ θεωρώ ότι ναι, μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση προγραμματικά, στη βάση. Είναι κάτι που το θέλει η κοινωνική πλειοψηφία, είναι ναι. κάτι που το ζητούν οι πολίτες, να γίνει μια μεγάλη παράταξη, όχι για να γίνουν κάποιοι υπουργοί, κύριε Ντόκα, αλλά ακριβώς για να μπορέσουν να εφαρμόσουν μια πολιτική που θα αλλάξει τη ζωή τους. Με επικεφαλής ποιον είναι ένα ερώτημα, απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη ποιος είναι ένα ερώτημα εδώ και μήνες. Εσείς, κύριε Κατρίνη, μπορείτε να δηλώσετε δημόσια ότι μπορείτε να νικήσετε τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Δηλώνετε αυτό? Κύριε Ντόκα, θεωρώ ότι αυτό το ερώτημα είναι και απλοϊκό και άστοχο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί κάποιοι άλλοι δήλωσαν προεκλογικά ότι θα κερδίσουν τον κύριο Μητσοτάκη και ο ελληνικός λαός τους έδωσε την απάντηση στην κάλπη. Άρα, εγώ που βρέθηκα απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη ως πρόεδρος κοινωνικής ομάδας για 1,5 χρόνο και απέναντι στον κύριο Τσίπρα, τον έχω αντιμετωπίσει και ξέρω ότι ο κύριος Μητσοτάκης όχι μόνο δεν είναι αίτητος, και αυτό φάνηκε
στις τελευταίες εκλογές, αλλά εδώ πρέπει να υπάρχει μια συλλογική πολιτική πρόταση που θα δώσει ελπίδα και προοπτική στους πολίτες ότι ναι, μπορεί να υπάρχει μια άλλη διακυβέρνηση με μια διαφορετική πολιτική. Άρα οι δηλώσεις, οι εύκολες από τα πρόσωπα, δεν ξέρω αν έχουν αξία. Τα πρόσωπα σίγουρα έχουν αξία, μεγαλύτερη αξία όμως έχουν οι πολιτικές προτάσεις και οι πολιτικές επιλογές. Να το επαναλάβω, μπορείτε να νικήσετε τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Δεν νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι αίτητος, κύριε Τόκα. Σας είπα, τον έχω αντιμετωπίσει στη Βουλή και αυτόν και τον κύριο Τσίπρα, άρα δύο πρωθυπουργούς. Είστε έτοιμος για ένα debate με τους υπόλοιπους υποψήφιους, κύριε Κατρίνη? Βεβαίως, θα συμμετείχατε σε ένα debate όπως έχει εκδηλωθεί μια τέτοια πρόθεση και από τον Ανδρουλάκη και από άλλους υποψήφιους που θέλουν να συμμετάσχουν? Θα συμμετείχατε εσείς? Αυτό τώρα, κύριε Τόκα, συγγνώμη, με ρωτάτε για το αυτονόητο. Προφανώς, όταν θα γίνει ο διάλογος, ναι, προφανώς είναι η συζήτηση, όλοι οι υποψήφοι θα συμμετάσχουν και θα συμμετάσχουν με την πολιτική τους θέση και προτάσεις. Άρα δεν θα είχατε ζήτημα να γίνει ένα debate, γιατί εδώ στη χώρα μας έχουμε δει σε διάφορες εκλογικές διαδικασίες να μην γίνονται debate με διάφορες προφάσεις. Εντάξει, όταν τέθηκε αυτή η πρόταση, εγώ από την αρχή δήλωσα ότι θα συμμετάσχω. Μάλιστα. Κλείνοντας, τι λέτε στον κόσμο για αυτή τη διαδικασία που θα γίνει στις αρχές του Οκτωβρίου για τις κάλπες στο ΠΑΣΟΚ και για τη δική σας υποψηφιότητα? Τι λέτε λοιπόν στον κόσμο? Είναι μια ανοιχτή διαδικασία. Εγώ καλώ τους πολίτες και τα μέλη, τους φίλους και τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, αλλά και όλους όσοι πίστεψαν και είδαν το ΠΑΣΟΚ τις περασμένες δεκαετίες, τα περασμένα χρόνια, με τις επιλογές να αλλάζουν τη ζωή τους και να τους δίνουν ευκαιρίες και δυνατότητες. Αυτό το ΠΑΣΟΚ ψάχνουν οι πολίτες. Τώρα ο κύκλος του κ. Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας δείχνει ότι κλείνει. Ο ελληνικός λαός ψάχνει προσδοκία, ψάχνει ελπίδα, ψάχνει ανθρωπιά, ψάχνει όμως μια σοβαρότητα, μια πολιτική δύναμη που ναι, μπορεί να ενώσει και να συνθέσει και ναι, μπορεί να διεκδικήσει την κυβέρνηση και να κερδίσει. Άρα, ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να έρθει και να στηρίξει αυτή τη διαδικασία. Οι δημοκρατικοί πολίτες που έχουν ζήσει τις πολιτικές ΠΑΣΟΚ και έχουν δει το ΠΑΣΟΚ της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης, του γνήσιου πατριωτισμού και βεβαίως τη στήριξη στην ελληνική περιφέρεια και στην Ήπεθρο, αυτοί οι πολίτες τους καλώ να έρθουν στην κάλπη, να δώσουν δύναμη στη δημοκρατική παράταξη και βεβαίως με τη συμμετοχή τους να δώσουν και μία όθηση σε όλη αυτή την προσπάθεια που οδηγεί σε πλατιά και μεγάλη παράταξη που μπορεί να είναι η επόμενη κυβέρνηση του τόπου. Ιστερόγραφο της δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα για την εκλογή στο ΠΑΣΟΚ, πώς τις βλέπετε? Κοιτάξτε, είναι νομίζω λίγο πρόημα ακόμα να βγάλουμε συμπεράσματα. Σωστό είναι αυτό. Δεν ξέρω αν τώρα αυτά τα εργαλεία είναι τόσο χρήσιμα. Εγώ εξάλλου είμαι στο ξεκίνημα της προεκλογικής περίοδου, γιατί εγώ, κύριε Ντόκα, δεν προετοιμαζόμουν πριν τις εκλογές για εκλογές ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ. Εγώ εργαζόμουν για το ΠΑΣΟΚ εντός και εκτός Βουλής, όπως έκανα όλα τα προηγούμενα χρόνια και όλοι γνωρίζουν ότι είμαι και θα είμαι στην παράταξη. Δεν ήρθα ξαφνικά, δεν εμφανίστηκα από το πουθενά και βεβαίως δεν απεργαζόμουν σενάρια εσωτερικής υπονόμευσης. Όμως, λέω με παρησία την άποψή μου για το τι πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ για να γίνει και πάλι η μεγάλη δημοκρατική παράταξη που ονειρεύονται οι Έλληνες πολίτες. Μου δίνετε συνεχώς έτσι αφορμές για να κάνω νέες ερωτήσεις, συζητήσεις μαζί σας έχουν ενδιαφέρον. Δείχνετε κάποιον που υπονόμευε την ηγεσία, λέγοντας αυτό, κάποιοι υπονόμευαν την ηγεσία? Εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα. Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου και οι πολίτες ξέρουν και τα μέλη του ΠΑΣΟΚ την παρουσία μου και τη συνέπειά μου την κοινωνική. Ωραία. Ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά, κύριε Κατρίνη. Να είστε καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι.